Αγαπημένα μου βιβλιοφιλαράκια, σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω 5 νέες προτάσεις από τις εκδόσεις Πορφύρα. Πρώτο βιβλίο, Το Αστράκι και το Έλατο. Ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι από την Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Μέσα σε αυτή την ιστορία βλέπουμε το Έλατο να αρχίζει να μιλάει και να επικοινωνεί με το Αστράκι, το φίλο του. Και διαβάζοντας πίσω στο πιστόφυλλο, θέλουμε να κρατάμε το χέρι κάθε παιδιού, μικρού και μεγάλου, ανοίγοντας το εξώφυλλο το βιβλίο και να ταξιδέψουμε μαζί με το Έλατο και το Αστράκι, ψηλά στους ουρανούς, παρέα με τους δύο ήρωες, σε μαγικούς, μα αληθινούς κόσμους, γεμάτους χρώματα, φως και αρώματα. Επόμενο βιβλίο, Χριστούγεννα, του παππού Δημήτρη. Ο παππούς Δημήτρης έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, είναι ο Δημήτρης Χίος, ο συγγραφέας. Έχει γράψει Πασχαλινά, έχει γράψει 28 Οκτωβρίου, έχει γράψει και άλλα βιβλία. Σε αυτή την ιστορία έχουν έρθει τα Χριστούγεννα, η γιορτή της γέννησης του Χριστού, όπως αναγράφεται στο πιστόφυλλο. Αυτό που μας έμαθε πώς να αγαπάμε τον διπλανό μας όπως αγαπάμε και τον εαυτό μας. Πώς να συγχωρούμε ώστε να έχουμε ειρήνη και χαρά στην καρδιά. Αυτά τα δώρα που μας χάρισε ας τα δωρήσουμε και εμείς φέτος. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Το επόμενο βιβλίο που θέλω να σας παρουσιάσω είναι ένα νέο βιβλίο της Φώτος Σκορδά, Τα κεράκια των Χριστουγέννων. Είναι ένα βιβλίο για παιδιά δημοτικού με υπέροχη εικονογράφηση και όπως αναγράφεται στο πιστόφυλλο, έχουμε το Γεροκέρικο, ένα πολύ παλιό κερί, το οποίο θυμάται ακόμη τι συνέβη τη βραδιά των πρώτων Χριστουγέννων και μας προσκαλεί στη μεγάλη χαρτόκουτα. Εκεί θα μας γνωρίσει τα κεριά που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να γιορτάσουν για άλλη μια φορά τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Και εμείς μαζί με τα κεράκια των Χριστουγέννων θα ακούσουμε από πρώτο χέρι την ιστορία της βραδιάς που γεννήθηκε ο Χριστός. Μια πρωτότυπη ιστορία, στην οποία βλέπουμε τα κεριά να μιλάνε και να μας αφηγούνται την ιστορία της γέννησης του Χριστού. Υπέροχη εικονογράφηση και εδώ. Και τελευταίο βιβλίο, προτελευταίο μάλλον, έχουμε τον Άγγελο του Μποντικόβεν και την Άγια Νύχτα της Πινελόπης Μωραΐτου. Σε αυτό το βιβλίο έχουμε ένα βιβλίο για μια τρυφερή ιστορία για τη διαφορετικότητα και το bullying. Είναι ένα βιβλίο για το πιο όμορφο τραγούδι του Χριστουγέννου. Βλέπουμε το παιδί, τον Άγγελο και το ποντικάκι. Υπέροχη εικονογράφηση και εδώ, με αυτοκόλλητα. Πολύ τρυφερή ιστορία. Και τέλος, Ζωή Κανάβα, ο Άι Βασίλης και το φλουρί της Βασιλόπιτας. Εδώ έχουμε τη συγγραφέα που ξεκινάει η παραμονή πρωτοχρονιάς. Μας αφηγείται μια ξεχωριστή νύχτα της αρχής του νέου χρόνου, μέσα από μια ιστορία τόσο παλιά όσο και πολύ νέα. Βλέπουμε όμως και τον Άι Βασίλη από την Κεσάρια, που είναι και αυτός εδώ για να μας πει τη δική του ιστορία. Μια ιστορία αγάπης και μοιρασιάς. Μια ιστορία που διαπνέεται από τη φροντίδα του ενός ανθρώπου για τον άλλο και που με το παράδειγμά της ανοίγει γιορτινά το νέο έτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Πορφύρα για την αποστολή των βιβλίων στην ομάδα μας, η Μαγεία της Ανάγνωσης. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους.